tiny star lights up way up high. All across the land, dawns around in mine. This comes to pass when a child is born. Βρισκόμαστε στην Ομοσπονδία των Ελληνικών Συλλόγων της Μίζωνος Νέας Υόρκης, όπου είστε πρόεδρος κύριε Νίκο Διαμαντίδη, ένας Ιγιανός πρόεδρος, κατ' επιλογή Ιγιανός, σε αυτή τη μεγάλη χώρα, σε αυτή τη μεγάλη πόλη του κόσμου, όπου ζει, αναπνέει, δουλεύει και προοδεύει, για μένα το πιο σπουδαίο κομμάτι του ελληνισμού της Ελλάδας μας. Και νιώθω πολύ συγκίνηση που είμαι εδώ στην έδρα, στην καρδιά του ελληνισμού. Ευχαριστώ πολύ που μας δεχτήκατε με πολύ αγάπη εδώ, σε αυτό το ζεστό χώρο, και θα ήθελα να μας ξεναγήσετε έτσι στα προβλήματα, στα όνειρα, στο μέλλον του ελληνισμού που η καρδιά του χτυπάει εδώ. Πρώτα θέλω να σας καλωσορίσω, θέλω να σας ευχηθώ καλή διαμονή, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία, ευημερία και προκοπή σε όλους τους απανταχού Έλληνες. Εδώ βέβαια βρισκόμαστε μακριά από την γενέτειρά μας. Είναι ένα μέρος πραγματικό, ένα κράτος πολύ φιλόξενο. Ένα κράτος το οποίο έχουμε υιοθετήσει κι εμείς και ζούμε εδώ. Εδώ έχουμε δημιουργήσει τις οικογένειές μας. Εδώ έχουμε δημιουργήσει το βιό μας. Εδώ είναι όντως που χτυπάει η καρδιά της ομογένειας ανά τον κόσμο. Θα μπορούσα βέβαια να σας πω πολλά για την Αμερική και πολλά για τους Έλληνες. Πάντως, θα ήθελα, μια και βρισκόμαστε σε ένα κτίριο, το οποίο είναι το κτίριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων. Δικό μας είναι. Είναι δικό μας. Ελλάδα. Βέβαια, Ελλάδα. Είναι το σπίτι του Έλληνα. Με τους ήρωες της με τις Επανάστασης. Θα βλέπετε τα κάδρα, βλέπετε γύρω-γύρω την ελληνική μας σημαία και την αμερικάνικη, τις οποίες έχουμε και έξω, εκτός του κτηρίου, οι οποίες κυματίζουν τα έχουμε τραβήξει αυτά. Και δείχνουν τι είναι εδώ μέσα.
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων έχει παίξει ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή του Έλληνα μετανάστη, ιδίως εδώ στην Αμερική. Πόσα σωματεία περιλαμβάνει η Ομοσπονδία? Έχουμε 192 εθνικοτοπικούς συλλόγους. Δηλαδή, όταν λέω 192, από όλα τα διαμερίσματα της Ελλάδας. Και εδώ κάθε δύο χρόνια, η θητεία του Προέδρου είναι κατά δύο χρόνια, γίνονται εκλογές και βγαίνει ο Πρόεδρος με ένα συμβούλιο 21 συμβούλων. Εδώ βγαίνουν βέβαια, γίνεται το καταστατικό της Ομοσπονδίας, εδώ γίνονται πολλές εκδηλώσεις, έχουμε προγράμματα, έχουμε πάρα πολλά προγράμματα, έχουμε προγράμματα μουσικής, τα οποία διδάσκουμε μαθητές, όλα είναι δωρεά. Σε αυτό το χώρο. Βέβαια, σε αυτό το χώρο. Έχουμε προγράμματα για computers, τα οποία διδάσκουμε δωρεά. Έχουμε προγράμματα, συγγνώμη, χορού, τα οποία διδάσκονται και αυτά δωρεά. Και επίσης διδάσκουμε και την αγγλική γλώσσα και προσπαθούμε να διδάξουμε ιστορία, αμερικανική ιστορία, για να μπορέσουμε τους Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα πολιτογραφηθεί, να πάρουν τα αμερικάνικα τους χαρτιά για να ψηφίσουν, γιατί η ψήφος είναι μεγάλη δύναμη στον άνθρωπο και ιδίως στον Έλληνα, γιατί έτσι προωθούμε όλα μας τα εθνικά θέματα, μέσω της ψήφους μας, το να υποστηρίζουμε διάφορους πολιτικούς. Κάνουμε επίσης fundraising, δηλαδή μαζεύουμε χρήματα για την καμπάνια ενός πολιτικού, ο οποίος έχει δηλώσει υποψηφιότητα για ένα αξίωμα μέσα στον πολιτικό κόσμο της Αμερικής. Και έτσι μπορούμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους άνθρωπους να προωθήσουμε τα εθνικά μας θέματα. Μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας είναι και η Εθνική μας Παρέλαση, η οποία γίνεται κατά το διάστημα της 25ης Μαρτίου, για την, βέβαια, είναι η διπλή εορτή, είναι της Παναγίας και επίσης είναι για την Επανάσταση και την Παλιγυρεσία του έθνους μας το 1821. Αλλά θέλω να σημειώσετε το εξής, ότι η παρέλαση δεν είναι απλώς μία παρέλαση, απλή παρέλαση. Είναι εκεί που περνάμε όλα μας τα εθνικά θέματα, όλα μας. Δεν είναι δηλαδή μια πασαρέλα το οποίο θα περάσει, ξέρω εγώ, ένα σχολείο ή ένας σύλλογος. Είναι πολλά που μέσα από εκεί πέρα βγάζουμε προς τα έξω. Έχει εθνικό αλλά και διεκδικητικό χαρακτήρα. Βέβαια, βέβαια. Και έχουμε βέβαια και το λόμπι μας, θα ήθελα να πω, τα οποία οπωσδήποτε προσπαθούμε μέσω αυτών να τα χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της γενέτειράς μας, προ όφελος της πατρίδας μας, την οποία ποτέ δεν ξεχνάμε. Και είναι, και μια φορά είχαμε πει κάτι, δεν θέλω βέβαια να παραξηγηθώ, γιατί είχαμε πει κάτι στην ΕΡΤ. Με είχαν πάρει για συνέντευξη στην ΕΡΤ, στην Αθήνα, το περασμένο καλοκαίρι, και είχα φέρει και έναν άλλο δικό μου, ο οποίος είπε ότι εμείς είμεθα πιο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδας. Όχι, δεν είμεθα πιο Έλληνες, απλώς ο πατριωτισμός μας συναισθηματισμός είναι πολύ πιο ανεπτυγμένος από εσάς που λείπετε, που είσαστε στην Ελλάδα. Γιατί εμάς μας λείπετε, μας λείπει η Ελλάδα μας. Οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε χωρίς αντάλλαγμα. Το κάνουμε γιατί αισθανόμεθα, το κάνουμε γιατί είμαστε τόσο μακριά. Και γι' αυτό ακριβώς δεν θέλω να προεξηγηθώ με το να πω ότι ο πατριωτικός συναισθηματισμός είναι μεγαλύτερος από εσάς. Επίσης θα είναι πιο οξυμένος, πώς θα το κάνω. Είναι. Όντως είναι, γιατί είπαμε, είμαστε μακριά. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι οι Έλληνες εδώ πέρα έχουν μεγαλουργήσει. Δηλαδή, όπως μιλούσαν και προηγουμένως κατηδίαν, ότι δεν είναι η εποχή του πιατά του 50 και του 60. Είναι η εποχή των παιδιών, αυτό που ήρθαν το 50 με 60, οι οποίοι κατέχουν από τις καλύτερες θέσεις μέσα στο αμερικανικό γίγνεσθε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόεδροι συμβουλίων σε επιχειρήσεις, σε τράπεζες και οπουδήποτε άλλο. Στην ASA. Στην ASA έχουμε 7 επιστήμονες. 7 επιστήμονες έχουμε στην ASA. Επομένως, είναι δηλαδή, έχουμε τόσα πολλά που μπορείς να ζήσεις άνετα εδώ, αλλά
οπωσδήποτε το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς μας είναι πάντοτε προς την Ελλάδα, η οποία μας λείπει συνεχώς και τη σκεφτόμεθα να σας πω σε καθημερινή βάση. Αλλά εκτός από την Ελλάδα, ένα άλλο κομμάτι της καρδιάς σας ανήκει στη Σύρα. Τι είναι για σας η Σύρα? Η Σύρα για μένα είναι το μέρος. Η Σύρα είναι το, γιατί όπως λέμε ότι κάποιος ο οποίος γεννηθεί σε ένα μέρος, οπωσδήποτε αισθάνεται ότι είναι από εκεί, αλλά δεν είχε επιλογή, απλώς γεννήθηκε εκεί. Εγώ είχα επιλογή και εγώ υιοθέτησα τη Σύρα σαν το κομμάτι που έχει μείνει στη ζωή μου μέσα, έχει χαράξει πραγματικά τη ζωή μου, έχει χαράξει την καρδιά μου. Είναι κάτι που σκέπτομαι τα μαθητικά μου χρόνια, γιατί εκεί τα πέρασα, τα ωραία χρόνια της ζωής μου. Επομένως, η Σύρα για μένα είναι το, όχι η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα συν. Το ξέρω πολύ καλά εγώ, έτσι, από τις κουβέντες που έχω κάνει, ότι η Σύρα και η Ελλάδα σας προσφέρουν βαθιά υπερηφάνεια και συγκίνηση. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Νίκο Διαμαντίδη, φίλε Νίκο, για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε κάθε φορά, όπου και αν βρεθούμε. Και να ξέρετε ότι και εμένα η καρδιά μου χτυπάει συχνά σκεφτόμενος και εσάς και τον Κώστα Ντουλιάτο και τον Γιώργο τον Μαντιλαρά, και νιώθω ότι ένα κομμάτι από τη Σύρα, ένα κομμάτι από την Ελλάδα χτυπάει εδώ στη Νέα Υόρκη και υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, υπάρχει μια δίοντας επικοινωνίας. Οπωσδήποτε, και θα ήθελα να πω κάτι για τον Γιώργο τον Μαντιλαρά και θα ήθελα να πω κάτι γενικά για τους Σιγενούς. Γιατί επειδή εγώ βέβαια έχω σχέση με όλους τους εθνικοτοπικούς συλλόγους, ξέρω τον κάθε Έλληνα ομογενή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέσα σε αυτό την Νέα Υόρκη, το Connecticut και το New Jersey, αυτά τα τρεις νομοί οι οποίοι ανήκουν στην Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων, είναι 1.200.000 Έλληνες. Ξέρουμε τους περισσότερους και ξέρω ακριβώς τι θα πει Έλληνας. Αλλά θα ήθελα να πω ειδικά για τους Συριανούς, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, και θα ήθελα να πω για μια ψυχούλα, αν μου επιτρέπετε να τον ονομάσω, είναι ο Γιώργος ο Μαντιλαράς. Ένας άνθρωπος ο οποίος οτιδήποτε βγαίνει, βγαίνει από μέσα του. Είναι ένας καλόβουλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πραγματικά η φιλοξενία αυτού του ανθρώπου δεν έχει όρια. Είναι το κάτι άλλο. Ο Θεός να τον έχει καλά και να του δίνει υγεία και δύναμη και να κάνει αυτό που κάνει, που το κάνει τόσο πολύ καλά. Με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα έρθουμε πιο οργανωμένα και θα σας κάνουμε υπερήφανους ως Σύριανοι και ως Έλληνες, σας ευχαριστώ πολύ που έδειξε τόση αγάπη και τόση φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ, καλή διαμονή και ευχαριστώ που ήρθατε και μαζί. Το 2008 να είναι επίσης υπέροχο και για ειρήνη σε όλο τον κόσμο χωρίς πολέμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, στην Αστόρια, όπου ζει κυρίως εδώ ο ελληνισμός. Βρισκόμαστε στη μεγάλη αίθουσα της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Συλλόγων της Μίζωρας Νέας Υόρκης, όπου απόψε μας φιλοξενεί. Και είναι στο πλάι μου ο φίλος μου, ο φίλος της Σύρας, ο αγαπημένος μας Σύριανός, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Σύριανών της Νέας Υόρκης, της Μίζωρας Νέας Υόρκης. Και είναι μια καλή ευκαιρία εδώ στην έδρα σας πια να πούμε δύο λόγια, κύριε Κώστα, κύριε Κώστα Δουλιάτο, κύριε Πρόεδρε, για το πώς αισθανόμαστε αυτές τις άγιες μέρες εδώ στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ελληνισμού. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που σε βλέπω, δεν το περίμενες εδώ, σε αυτή τη μεγάλη χώρα εδώ, και ειδικά στο κτίριο της Ομοσπονδίας των Ελληνικών Σωματείων της Μίζωρας Νέας Υόρκης, στην οποία είμαστε κι εμείς μέλη, και κατά αυτόν τον τρόπο όσο μεγαλύτερη είναι η Ομοσπονδία, τόσο περισσότερο μπορεί να προβάλλει τα εθνικά μας θέματα, τόσο εδώ, όσο και στην Ουάσιγκτον. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, που βλέπω μαζί και την οικογένειά σου, την ωραία σύζυγό σου, με τα παιδιά σου. Και ασφαλώς θέλω όλοι οι συμπατριώτες να ξέρουν ότι πάλι τους σκεπτόμαστε και σε ό,τι μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, είμαστε πάντοτε κοντά σας. Χάρηκα πάρα πολύ που βρεθήκαμε αυτές τις Άγιες Μέρες και τα είπαμε αρκετές φορές. Με την ελπίδα ότι θα ξανάρθουμε πια σε μια πιο οργανωμένη εκδήλωση, όπου θα κάνουμε υπερήφανη και την Ελλάδα και τη Σύρα μας,
Σας ευχαριστώ πολύ που μας δεχθήκατε ζεστά σε αυτή τη φιλόξενη γωνιά της Ελλάδας μας εδώ στη Νέα Υόρκη και ούτως ή άλλως θα τα πούμε στη σειρά. Βεβαίως θα τα πούμε. Σε μια τσιπουροβραδιά, σε μια βραδιά. Όπως άλλωστε τα έχουμε ξαναπεί και περάσαμε τόσο ωραία, γιατί είσαι πάντοτε ωραίος άνθρωπος. Και αυτό το είχα ξαναπεί στην τελευταία εκδήλωση που κάνετε στον Άγιο Θανάσης. Ότι αν ήξεραν οι Έλληνες πώς διασκεδάζουν εδώ στη Σύρο με το ψωμάκι και το μπελτέ, επέστρεφαν όλοι ξανά στη Σύρο. Όλα είναι αγάπη, όλα είναι φιλία. Όλα είναι αυτό. Αυτό με βέβαια. Τα φυσικά μας. Πολύ φιλικό. Και εγώ, Καβή μου, σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς. Να είσαι ευτυχισμένος εσύ και αυτό το κομμάτι το μεγάλο της πατρίδας μας Ελλάδας που ζει εδώ και αγαπάει την Ελλάδα πιο πολύ από ό,τι ευχαριστώ εμείς που ζούμε εκεί. Σε αυτό να είσαι βέβαιος και θέλω να σου πω όχι μόνο οι Έλληνες που έχουμε έρθει από εκεί. Η πρώτη, η δεύτερη και μπορώ να πω και η τρίτη γενεά είναι βαθιά ποτισμένα με τα ελληνικά ιδεώδη της φυλής μας. Να είστε βέβαιοι για αυτό το πράγμα. Είμαστε βέβαιοι και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Ευχαριστώ, Παύλη. Ευχαριστώ. Thank you.
Megan.